Ξεκίνησε ως γεωπολιτικό μπραντεφέρ με άρωμα μαύρου χρυσού ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία και σήμερα απειλεί τις εύθραυστες ισορροπίες που επιχειρούνται εν καιρό οικονομικής κρίσης. Ο λόγος για την πτώση της τιμής του αργού πετρελαίου που σήμερα κατέγραψε νέα βουτιά της τάξης του 6,7% στα 26,55 δολάρια το βαρέλι, την χαμηλότερη τιμή από τον Μάιο του 2003. Για να χάνουν κάποιοι όμως, κάποιοι πρέπει να κερδίζουν. Ποιοι? Είναι οι χώρες που εισάγουν, είναι καθαρή εισαγωγή πετρελαίου, καθαρή εισαγωγή ενέργεια. Τώρα, ό,τι έχουν τα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων είναι αυξημένα. Επωφελείται και το κράτος, διότι οι φορολογίες που επιβάλλονται πάνω στα καύσιμα είναι καθαρά ένας πλούτος που χάνεται από την οικονομία και καταλήγει στο κράτος. Ειδικότερα στην Κύπρο, βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού, καλούμαστε να καταβάλουμε σταθερά 68 σεν φόρο τουρισμού καυσίμων, που όσο λογικό και αν ακούγεται για τις χώρες με οδική σύνδεση, αλλά τόσο παράλογο είναι για ένα μικρό νησί σαν την Μάλτα και την Κύπρο. Ο λόγος που επιβλήθηκαν αυτή η φορολογία στα καύσιμα ήταν με την προϋπόθεση να επιστρέφει στην χρηματοδότηση για νέες θέσεις εργασίας, να χτυπηθεί η ανεργία γενικότερα σε ευρωπαϊκών επίπεδων, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε. Άρα, στο τέλος της ημέρας, πληρώνει ο καταναλωτής, δεν υποφελείται αυτήν τη μειωμένη αξία στα καύσιμα και τα λεφτά καταλήγουν κάπου τα οποία θα έπρεπε να διαχειριστούμε με άλλο τρόπο ώστε να βοηθηθεί η οικονομία. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κακώς, λέει και η κυρία Θεολόγου, δεν ζητήσαμε ως κράτος εξαίρεση από τον κανονισμό αυτό που αδειάζει την τσέπη του καταναλωτή αλλά γεμίζει τα ταμεία του κράτους. Οι φόροι, ακριβώς που λέτε, κάνουν το όφελος αυτό να μεταδίδεται με πιο αργό τρόπο, δηλαδή η ποσοστιαία μείωση της τιμής του αργού πετρελαίου δεν αντανακλάται στην ποσοστιαία μείωση των προϊόντων. Αυτό όμως είναι διαχρονικό φαινόμενο και όχι σημάδια των καιρών. Ανατρέχοντας τα στοιχεία του Μάη του 2003, όπου όταν η τιμή του πετρελαίου ήταν σε ανάλογο επίπεδο, διαπιστώνουμε ότι οι τιμές κυμαίνονταν μόλις 10 σεν κατά προσέγγιση πιο φθηνά από ό,τι σήμερα. Βέβαιως τότε οι συνθήκες ήταν πολύ διαφορετικές. Μεταξύ άλλων διαφορών, το 2003 το ΦΠΑ ήταν στο 15% και το πετρέλαιο διήλυζεται στο νησί. Υπήρχαν άλλες προδιαγραφές προϊόντων, υπήρχαν συναλλαγματικές διακυμάνσεις, ενώ οι τιμές άλλαζαν σε διάστημα μηνών αφού ρυθμίζονταν από τη Βουλή. Το πιο τρομακτικό όμως από όλα είναι ίσως το γεγονός ότι τα όσα βιώνουμε σήμερα στην αγορά δεν αποκλείεται να είναι το φυτίλι που οδηγεί σε άλλη μια βόμβα ανάλογη της Lehman Brothers. Δεν θα δούμε τιμές πετρελαίου σε πιο ψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει, κατρακυλούμε συνεχώς, δυστυχώς. Δηλαδή τώρα είμαστε μπροστά στον κίνδυνο μιας νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης όπως αυτή ξεκίνησε τότε με την Αμερική. Τα συστατικά υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς, αν θα βγει στην επιφάνεια και πότε θα βγει στην επιφάνεια. Η αποφυγή ενός τέτοιου σεναρίου είναι θέμα διαχείρισης. Για να δούμε όμως, έμαθαν από το πάθημα του πρόσφατου παρελθόντος ηγέτες της διεθνούς κοινότητας ή θα την πληρώσει πάλι ο απλός λαός.